Θα σου πω κάτι που δεν το έχω πει ποτέ σε κανέναν, κάτι που κρατάω πολύ βαθιά μέσα μου. Τι? Ο πατέρας σου έχει φιλενάδα. Τι είπες τώρα, μαμά? Δεν είναι σημαντικό. Μαμά, θα με τρελάνεις. Ο μπαμπάς σου δεν αγαπάει καμιά άλλη γυναίκα εκτός από μένα. Γι' αυτό είμαι σίγουρη. Λοιπόν, αυτά εδώ είναι τα φαξ. Αν μπορείς να τα στείλεις τώρα. Μάλιστα. Θέλετε κάτι άλλο? Όχι, όχι. Τίποτα άλλο. Ευχαριστώ. Έλα. Ξέρω ότι έχεις δουλειά τώρα. Γιατί τι έγινε? Έχω να σου πω. Τι έγινε? Κάτσε. Γιατί πρέπει να κάτσω? Ότι θα μου πεις τίποτα περίεργο? Ο Κώστας παντρεύεται τη Γογό. Τι? Αυτό που ακούς. Ήμουν μαζί του τώρα. Έφαγα την κρυάδα, έφαγα έτσι και μια περιποιημένη χιλόπιτα. Αλλά καλά να πάθω. Ναι, καλά να πάθεις. Με τον άλλον τι γίνεται? Με τον Γιάννη. Χωρίσαμε. Έχει πρόβλημα, λέει, με το παιδί του. Συγγνώμη, αλλά εγώ στα έλεγα. Το ξέρω, ρε γαμώ, το μου τα έλεγες, αλλά έτσι την παθαίνω πάντα. Δεν ακούω τους φίλους μου. Εσύ τι κάνεις? Εγώ τίποτα, εδώ δουλεύω από το πρωί. Πριν από το θηρορό ήρθα σήμερα. Γιατί? Γιατί δεν με χώρα για το σπίτι. Πάλι δεν κοιμήθηκα τη νύχτα, ήρθα να κάνω λίγη εργασιοθεραπεία. Έμαθες τίποτα για τον άλλον? Εσύ τον είχες ξεγράψει. Εντάξει, πάνω στα νεύρα του κανείς μπορεί και να πει υπερβολικά πράγματα. Θέλω να μαθαίνω. Και δεν πληγώνεσαι? Ναι, πολύ. Αλλά τι να κάνω, έτσι κι αλλιώς ανυπνοβάτης δουλεύω. Στο πίσω μέρος του μυαλού μου όλο ο Σπύρος γυρνάει. Τι κάνει ο Σπύρος που είναι τώρα ο Σπύρος? Και με το άλλο μισό του μυαλού μου στέλνω φαξ, κανονίζω ραντεβού, απαντάω στα τηλέφωνα, σαν να μην τρέχει τίποτα. Έρχεται και ο Πέτρος εδώ, η χαρά της κάθε κοπέλας. Ωραίος δεν είναι ο Πέτρος? Τι σου φταίει ο άνθρωπος? Δεν μου φταίει και τίποτα. Ίσα ίσα μια χαρά παιδί είναι. Διαβασμένος, καλλιεργημένος. Κάθε κοπέλα καλής οικογένειας θα τον ήθελε για γαμπρό της, έτσι δεν είναι? Ακού να μου πει ότι... Στοπ! Δεν μιλάμε άλλο για τους άντρες που μας φράγησαν τη ζωή. Από εδώ και πέρα θα διασκεδάζουμε, Λένα. Όσο υποφέραμε, υποφέραμε. Όσα αισθήματα είχαμε να δώσουμε, τα δώσαμε. Από εδώ και πέρα θα διασκεδάζουμε. Γιατί? Όμορφες είμαστε, νέες είμαστε. Χρήματα δεν μας λείπουνε. Τι πρόβλημα έχουμε δηλαδή? Τον τύπο από τον Μπουρνάζι και τον παντρεμένο? Ηλίθιες είμαστε? Είμαστε. Να πάψουμε να είμαστε τότε. Λοιπόν, απόψε το βράδυ θα βγούμε με τον Πέτρο και θα έρθεις κι εσύ και θα του πω να φέρει και κανένα φίλο του μαζί, αν έχει έτσι ωραίο σαν κι αυτόν. Δεν κοιμήθηκες ακόμα, αγόρι μου? Όχι, διαβάζω. Μπράβο, αγόρι μου, μπράβο. Θέλεις να σου φέρω κάτι? Όχι, τι να μου φέρεις? Ξέρω εγώ, ένα τσάι, ένα γάλα, κάτι ζεστό. Διάβασμα έχω, ρε μαμά, δεν είμαι άρρωστος. Γιατί νόμιζα ότι... Μαμά! Καλά, αγοράκι μου, εντάξει. Άντε, καληνύχτα. Φιλάκι. Άντε, καληνύχτα. Καληνύχτα. Θα να βάλω ένα ποτό. Πήγαινε μαζί, έτσι έχει πιο πολύ. Ναι. Πώς έχεις πιει? Δεν τα μετράω. Θα μετράω εγώ. Εσύ τι έχεις έρθει τώρα να κάνεις, αλκοτέστ? Όχι, αλλά δεν είναι ανάγκη να κάνεις πάλι καμιά βλακία όπως έκανες με το Μάνο. Ο Πέτρος δεν είναι Μάνος. Ο Πέτρος δεν είναι αλήτης. Είναι κύριος, κατάλαβες? Και έχω αρχίσει να τον συμπαθώ. Την έχεις ερωτευτεί? Δεν ξέρω. Αυτή πάντως είναι ερωτευμένη με κάποιον άλλο. Και θα την παντρευτείς? Ναι, αν θέλει. Δεν πρόκειται να την πιέσω. Μου αρέσει πάρα πολύ η σχέση μας για να την καταστρέψω. Μ' αρέσει να μιλάω μαζί της, να βγαίνω μαζί της. Είναι πολύ αυθόρμητη. Είναι έξυπνη, έχει χιούμορ. Γιατί λοιπόν να τα χάσω όλα αυτά? Η Λίζα, φίλε μου, δεν μπαίνει σε κλουβί. Λίζα, πρόσεξε. Τι να προσέξω? Ο Πέτρος είναι πολύ ευγενικό παιδί. Του ζήτησα να αναβάλουμε το γάμο και δέχτηκε. Ό,τι του ζητήσω το κάνει αμέσως. Ναι, αλλά δεν είναι ανάγκη να σε δει να σέρνεσαι. Ο Πέτρος τα καταλαβαίνει όλα. Είναι πολύ ψύχραιμος. Τον εκτιμώ πολύ. Πάμε να κάτσουμε. Εγώ την έχω βρει τώρα, δεν θέλω. Είμαι μια χαρά. Περνάω πολύ ωραία. Γελάω, τραγουδάω, πίνω.
Αυτό δεν είναι η ζωή. Αυτό δεν είναι. Α, ξυπνάς το πρωί να πηγαίνεις στη δουλειά. Έχει πολλά ενδιαφέροντα η ζωή. Λίζα, έχει πολλά ενδιαφέροντα η ζωή, αλλά... Έλα, πάμε. Εγώ δεν έχω πει. Ξέρω τι μου γίνεται. Πρέπει να κάτσουμε. Δεν ξέρω τι μου γίνεται. Κάνε μου τη χάρη που σου λέω. Πώς φαίνεται, φίλικε. Μια χαρά κορίτσι είναι. Γιατί λοιπόν δεν κάνετε παρέα? Φοβάμαι ότι και οι δύο είναι αλλού. Εσείς δεν χορεύετε? Προτιμώ να σε θαυμάζω. Είδες που ο Πέτρος λέει πάντα τη σωστή απάντηση. Άκη μου, εσύ δεν θα χορέψεις? Πού μου το πρότεινε η φίλη σου? Λένα, γιατί είσαι τόσο μούχλα? Πες στον Άκη που είναι τόσο ωραίο παιδί να πάτε για ένα χώρο. Θέλεις? Επιτέλους, μόρα. Αυτό θέλω να το πω εγώ. Σημασία έχει η κατάσταση, όχι ποιος λέει την ατάκα. Σε ευχαριστώ για αυτό που έκανες. Δεν έκανα τίποτα. Πέρασα πολύ όμορφα στο Παρίσι. Α, έχεις καμιά φλενάδα? Όχι. Έλα τώρα, σε μένα μιλάς. Τι είναι, γαλουδουλά? Αλήθεια, δεν έχω. Γιατί? Γιατί η μόνη κοπέλα που με ενδιαφέρει είσαι εσύ. Έμαθα ότι ρωτάς για το Σπύρο. Εγώ ξέρω πολλά για την πάρτι του. Καλά ή κακά? Εξαρτάται τι θες να αγοράσεις. Την αλήθεια. Εντάξει. Την αλήθεια που σε βολεύει όμως. Σου είπα την αλήθεια. Εγώ τι έχω να κερδίσω αν σου δώσω στοιχεία για το άτομο? Εξαρτάται τι έχεις να πουλήσεις. 500 ευρώ τώρα. Και άλλα τόσα μόλις σου φέρω τις αποδείξεις. Εσύ δεν ήσουν με τον άλλο το Φλόρο? Σας πετάξανε κάτι παιδιά από εδώ πέρα στην πισίνα όταν έγινε φάση για μια γκόμενα. Εσύ ήσουν, Παρακάτω. Λοιπόν, ο Σπύρος έμπλεξε με την τύπησα για να της φάει τα φράγκα. Με κοιτάς. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτά δεν θες να μάθεις? Ναι. Ρίξε 500 και προχωράω παρακάτω. Το άτομο την έκανε αυτή τη δουλειά από μικρός, από τα 20. Είχε διπλαρώσει μια κυρία γύρω στα 30. Τη γυναίκα του καπετάνιου και της έτρωγε τα λεφτά. Ξηγιότανε ζυγκολίκι. Αυτό το ξέρουν όλοι. Μπορείς να το αποδείξεις? Θα πάω με ένα κασετοφωνάκι και θα τη βάλω να τα ξεράσει όλα. Και πού ξέρω εγώ ότι δεν θα βάλεις μια φίλη σου να τα λέει? Εντάξει. Θα μπορούσα να βάλω μια φίλη μου να σου πουλήσει παραμύθι. Αλλά άντεση μετά να αποδείξει την αλήθεια και τι όχι. Εγώ απλά την ιστορία σου λέω. Τη στάτρωγε κανονικά. Και εμείς εδώ πέρα κάτω, μόλις είδαμε τη φραγκάτη, είπαμε ο Σπύρος την έκανε λαχείο. Βρήκε τη βουπού. Και βέβαια δεν είναι κακορό εδώ, Να την παντρευτεί την κυρία και να της φέρει τα λεφτά μια ζωή. Πότε μπορείς να μου φέρεις αποδείξεις? Θέλω άλλα 500. Εντάξει, έγινε. Και πού είσαι? Κάντε να τώρα, γιατί έχουν αρχίσει και αγριεύουν τα πράγματα. Εντάξει. Εγώ.
Καλημέρα. Τι είναι αυτό? Άστο. Έλα, 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 άστο. Κάτσε ρε παιδί μου να δω. Καλά, γιατί το κλείσεις? Σελίδα 5. Οι δύο μεγάλες οικογένειες του Μίλτου Ορφανού και του Παύλου Κομνηνού, μετά τη συνένωση των εταιριών τους, προχωρούν σε ένα γάμο που θα δέσει ακόμα περισσότερο τις δύο οικογένειες. Πολλοί μιλάνε για γάμο σκοπιμότητας, μπλα μπλα μπλα. Όσοι ξέρουν τη Λίζα Ορφανού μιλάνε για πολύ μεγάλη αλλαγή στη ζωή της, μετά την τελευταία σχέση της που την απογοήτευσε πολύ. Γι' αυτό δεν ήθελα να το δεις. Σιγά, και τι έγινε? Και εμείς γάμο έχουμε. Τι με κοιτάς έτσι? Δεν παντρεύεσαι? Δεν έχουμε χαρές? Ναι, αλλά... Αλλά τι? Θες να το γράψουμε και εμείς στα περιοδικά? Πες μου, θέλεις? Με τον Κώστα τι έγινε? Α, 7.30 ώρα το πρωί ήταν στο μαγαζί. Δεν το πιστεύω. Ναι. Με πήρε τηλέφωνο ο μπαμπάς. Μπράβο, Κώστας. Οριμάζει. Θέλετε τίποτα, κυρία Λίζα? Ένα καφέ. Δεν έχετε κοιμηθεί καθόλου, ε? Όχι. Αυτό δεν είναι και πολύ καλό. Το ξέρω. Θέλετε τίποτα άλλο? Μπα, όχι, τίποτα. Ευχαριστώ. Μανούλα, σε παρακαλώ τώρα. Γιατί, κοριτσάκι μου? Δεν μπορούσα να κοιμηθώ, μάλλον με πείραξε το ποτό. Τι, δεν τα πέρασε καλά χτες? Μια χαρά, μια χαρά. Ο Πέτρος ήταν θαυμάσιος. Και ο φίλος ήταν καταπληκτικός. Και λένε ήταν μια χαρά και γενικά περάσαμε πολύ καλά. Έλα, έλα, έλα. Πήγαινε να ξαπλώσεις λιγάκι. Πήγαινε, είναι νωρίς ακόμα. Ξύπνησα τώρα. Και τι θα κάνεις τόση ώρα, Σε μια ώρα πάω στο γραφείο. Έλα εδώ, έλα εδώ, έλα εδώ, να σου πω. Μήπως θα ήταν καλά να πας σε ένα ταξιδάκι? Πού? Κάπου. Έτσι, μια εβδομάδα, 10 μέρες, ένα μήνα. Αφού θα γίνει ο γάμος. Καλύτερα να μην γίνει. Την παντρεύει ο όρφανος. Παράτα με. Πω, πω. Θα αρρωστήσει το αγόρι μας. Παράτα με, σου είπα. Τι έπαθες? Εγώ φταίω. Εσύ? Γιατί, τι έκανες εσύ? Έπρεπε να είχα πάει να του μιλήσω από την αρχή. Του ορφανού? Ναι. Από πού και ως πού? Άσε μας τώρα και εσύ, Μαρία. Φέρε μου το καλό μου το κοστούμι. Τι θα κάνεις, Χριστιανέ μου? Αυτό που σου λέω. Δεν μπορούμε να καταλαβαινόμαστε με τη μία? Φέρε μου το καλό μου το κοστούμι. Καλά, πάω, πάω. Δεν με ενδιαφέρει. Ναι, 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 αυτό να τους πεις. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Εγώ καραγκιόζης δεν γίνομαι. Ναι. Εντάξει, τα λέμε. Κάποιος κύριος σε ζητάει έξω. Λέει ότι σε ξέρει από παλιά. Πρέπει να τον δω. Νομίζω πως ναι. Φαίνεται πολύ σοβαρό το θέμα. Ωραία, πες τον να περάσει. Περάστε. Καλημέρα. Δεν με θυμάσαι? Έχουν περάσει και τόσα χρόνια βέβαια. Έπαιζα σε ντρεμπάκ στην αστραπή. Εσύ έπαιζες αριστερό εξτρέμου. Ρε Μιχάλη. Πώς να σε γνωρίσω, βρε. Έχουν περάσει τόσα χρόνια, μας ήταν παιδιά τότε. Έχεις δίκιο. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο χαίρομαι που σε βλέπω. Τι μου θυμίζεις τώρα, Μιχάλη? Το επώνυμό μου, το θυμάσαι? Θα σου να δεις. Ήτανε... Άσε, μην το κουράζεις, δεν χρειάζεται.
Είμαι σίγουρος πως δεν το θυμάσαι. Γιατί αν το θυμόσουνα, δεν θα έκανες ό,τι έκανες στην οικογένειά μου. Τι έκανα? Είμαι ο πατέρας του Σπύρου Μιλτό. Από καιρό ήθελα να έρθω να σε βρω. Να κάνεις πολύ άσχημα που δεν ήρθες, Μιχάλη. Θα τα είχαμε βρει. Έλα, κάθισε. Θέλεις να σου προσφέρω κάτι? Όχι, ευχαριστώ. Καλύτερα να θυμηθούμε κάτι άλλο πρώτα. Ένα λεπτό, Μιχάλη. Να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Πρώτα, να θυμηθούμε το κάτι άλλο. Τι? Για την Ασπασία. Θυμάσαι τι έκανες για να την πάρεις από εμένα? Δεν θέλεις να θυμηθείς? Δεν έχω ιδέα για τι πράγμα μιλάς. Ναι, δεν έχεις ιδέα. Ήταν ένα ραβόνιαστο εγώ την Ασπασία. Και το ήξερες. Και δική της με θέλανε για γαμπρό. Γιατί δούλευα από μικρό παιδί. Και την ημέρα του Αραβώνα, Κυριακή απόγευμα, το θυμάμαι σαν να ήταν τώρα, ήρθες εσύ με ένα μάξι τσίλικο. Θυμάσαι? Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο στη γειτονιά. Πώς βρήκες τα λεφτά και το αγόρασες, κανείς δεν το έμαθε. Τι έκανες και τα κατάφερες, ούτε και αυτό κανείς το έμαθε. Ξαφνικά, βρέθηκες με πάρα πολλά λεφτά. Ακουστήκανε διάφορα τότε. Αλλά με το χρήμα κλείνουνε τα στόματα. Και ξαφνικά, χάθηκες. Πήρες την Ασπασία και έφυγες. Τα θυμάσαι όλα αυτά, Μίλτο? Νομίζω, θα κάτσω πολλή ώρα να ακούω αυτές τις βλακίες. Πέθαινα για την Ασπασία. Και το ήξερες. Σου μίλαγα για αυτή πριν το παιχνίδι. Μετά το παιχνίδι. Ήταν όμορφη. Υπέροχη. Ελπίζω τουλάχιστον να ζει καλά τώρα. Γιατί εγώ δεν μπορούσα να της προσφέρω τη ζωή που της πρόσφερες εσύ. Είναι ευτυχισμένη? Θέλω να σου πω, πραγματικά τη σκέφτομαι όση ώρα μιλάς. Σε ακούω. Ένα ανθρωπάκι ήσουν, Μιχάλη. Και αυτό παρέμεινες. Ένα ανθρωπάκι. Εγώ ρισκάρισα. Έπαιξα το κεφάλι μου. Εσύ ήσουν εκεί, στο μεροκάματο. Ε? Αυτό δεν ήσουν, Μιχάλη. Ε? Ένα καλό παιδί, αυτό δεν ήσουν. Εγώ όμως ρισκάρισα, έπαιξα το κεφάλι μου. Θα μπορούσα να έχω πάει φυλακή. Και δικαιώθηκα. Αυτή είναι η πραγματικότητα, Μιχάλη. Βέβαια, θα μπορούσα να σε έχω πετάξει έξω από το γραφείο μου. Θα μπορούσα να μην σε έχω αφήσει καν να πλησιάσεις. Και γιατί δεν το έκανες? Γιατί όσο και αν σου φαίνεται παράξενο για έναν άνθρωπο που έχει φτάσει εδώ που είμαι εγώ, δεν ξέχασα ούτε στιγμή εκείνες τις μέρες. Ούτε από που ξεκίνησα. Τίποτα δεν έχω ξεχάσει. Τότε, γιατί δεν αφήνεις ήσυχα τα παιδιά αφού αγαπιούνται? Γιατί και ο Σπύρος θα είναι σαν και σένα. Ένας χαμένος, ένας λούζερ. Και εγώ δεν θέλω για την κόρη μου τέτοιον άντρα. Η αλήθεια είναι ότι τον εκτίμησα όταν προσπάθησε να την πάρει και να πάει στην Αμερική. Είπα μέσα μου, έχει κότσε αυτό το παιδί. Το πρότεινα μάλιστα να έρθει να δουλέψει και εδώ μαζί μου. Αλλά φάνηκε λίγος. Ας είχε τα κότσα να με νικήσει. Ας τα είχε. Τι θα έκανα στο τέλος, ε? Κόρη μου είναι, θα τη σκότωνα? Όχι βέβαια. Εσένα ποιος μπορεί να σε νικήσει τώρα, Μίλτο? Η κόρη μου. Και μαζί της και ο γιος σου. Αλλά την τελευταία φορά, το ξέρεις, δεν τον άγγιξε κανένας. Είχα δώσει εγώ εντολή να μην τον αγγίξουν. Μόνο να τον τρομάξουν. Τρόμαξε, Μιχάλη! Τρόμαξε! Δεν σε καταλαβαίνω. Ειλικρινά δεν σε καταλαβαίνω. Παίζεις παιχνίδια με τις ψυχές των ανθρώπων. Όχι. Αλλά έχω στήσει μια αυτοκρατορία. Και αυτοί που θα με διαδεχθούν, η κόρη μου και ο άντρας της, ο γιος μου και η γυναίκα του, πρέπει να έχουν τα κότσα να το κάνουν. Αλλιώς θα διαλυθούν όλα. Όχι, Μιχάλη. Δεν παίζω παιχνίδια. Δοκιμάζω ανθρώπους και αντοχές. Ας τα κατάφερνε ο Σπύρος να γίνει γαμπρός μου. Δεν τα κατάφερε, Μιχάλη. Όπως δεν τα κατάφερες κι εσύ να πάρεις την Ασπασία. Τι συμβαίνει, μπαμπά? Τίποτα. Μια συζήτηση είχαμε με τον κύριο Μιχάλη εδώ.
κάνετε? Τι να κάνω, κορίτσι μου. Ο πατέρας σου έχει τρελαθεί. Συγγνώμη, αναφέρατε το όνομα της μητέρας μου ή κάνω κάποιο λάθος? Όταν θα μείνετε μόνοι, θα σου εξηγήσει ο πατέρας σου. Γεια σου, κορίτσι μου. Μη φεύγετε, καθίστε. Άφησέ τον, τελείωσε η επίσκεψη. Γνωρίζεστε? Έπαιζε center back και εγώ αριστερό εξτρέμ. Όταν ήμασταν παιδιά, δηλαδή. Πριν κάποιους αιώνες. Και γιατί δεν μου είπε κανείς τίποτα? Εγώ δεν είχα ιδέα ότι είναι πατέρας του Σπύρου. Εκείνος ήξερε. Δεν θα μου εξηγήσεις, φαντάζομαι. Καλά. Καλά, έχεις τρελαθεί. Τι είναι αυτά που μου λέγεις στο τηλέφωνο? Κατέβηκα εκεί κάτω και έψαξα. Καλά, κάτι φοβήθηκες μήπως τη φέρνει. Εντάξει, φοβήθηκα. Αλλά όταν έχεις μαζί σου λεφτά, κανείς δεν σου την πέφτει. Ναι, έτσι έγινε και την άλλη φορά και μας ρίξαν στην πισίνα. Τι θες και ψάχνεις, ε? Σου λέω, βρήκα κάποιον που ξέρει πράγματα για το Σπύρο. Πάλι το Σπύρο. Αγόρι μου, η Λίζα θα παντρευτεί τον Πέτρο. Αυτό το θέμα έχει τελειώσει. Την επίσημη ανακοίνωση δεν τη διάβασες? Δεν με ενδιαφέρει ο Πέτρος. Έτσι κι αλλιώς η Λίζα δεν τον αγαπάει τον Πέτρο. Και να παντρευτούν θα χωρίσουν. Δεν πας σε κανένα ψυχίατρο καλύτερα? Ο Σπύρος από πιτσιρικάς ήταν ζυγκολό. Κόφτο Μανώ. Άκουμε που σου λέω. Εγώ θα σου φέρω μια κασέτα με την ομολογία μιας γυναίκας που λέει ότι ο Σπύρος της έχει φάει λεφτά. Ο Σπύρος. Ο Σπύρος. Και ξέρεις τι λένε εκεί κάτω? Ότι ο Σπύρος τα έχει φτιάξει με μια φραγκάτη και θέλει να την παντρευτεί για να της φάει την περιουσία. Αγόρι μου, ο πατέρας μου του έκανε πρόταση να δουλέψει με πολύ καλό μισθό στην εταιρεία. Αν λοιπόν ήθελε τα λεφτά, θα έμενε στην εταιρεία, θα έπαιρνε τη δουλειά και θα ήταν και δίπλα στη Λίζα. Εκείνος όμως το αρνήθηκε. Αυτό βέβαια έκανε έξαλλο τον Αλεφανό, έτσι. Ο οποίος σκέφτηκε ότι έτσι θα πέσει σιγά σιγά στα μάτια της Λίζας. Εκείνος όμως τα λεφτά τα αρνήθηκε. Γιατί είναι πολύ έξυπνος. Ήθελε όλη την περιουσία. Εγώ θα σου φέρω την κασέτα. Να σου πω κάτι. Η αρρώστια σου σε έχει κάνει να πιάνεσαι κορόιδο. Και πες λοιπόν ότι εσύ τώρα μου δίνεις την κασέτα, εντάξει. Και εγώ της την πάω. Και η Λίζα την ακούει. Τι θα πει? Ότι ο Μάνος για ακόμα μια φορά έκανε μια βλακεία. Και αυτό που έγινε με τη Σάντι, που τους έπιασε η ίδια? Δεν ξέρω, δεν μου έχει πει τίποτα. Πώς, έτσι ξαφνικά πήρε την απόφαση η Λίζα να παντρευτεί τον Πέτρο? Ξέρεις, θα καταφέρει στο τέλος. Να σας συγχαθούμε όλοι. Όλη η οικογένεια ορφανή. Τι με κοιτάς? Αδερφή μου είναι. Εντάξει, εσύ μπορεί να είσαι ερωτευμένος, να την αγαπάς. Αυτές τις βλακίες όμως και τα ξεφτιλίκια δεν τα έχουμε καθόλου, έτσι. Εγώ θα στη φέρω. Ωραία, τότε λοιπόν βρες και ένα πολύ καλό τρόπο να την ακούσει. Γιατί εγώ δεν τη την πάω. Θα τη στείλω με courier. Ξέρεις κάτι, η αδερφή μου είχε πολύ δίκιο που δεν σε γουστάρει. Και να σου πω και κάτι άλλο, ούτε εγώ σε γουστάρω τώρα. Με αυτό που λες τώρα χαλάει η φιλία μας. Η φιλία μας, αγόρι μου, έχει χαλάσει από την ώρα που εσύ την αίσθησες στη Λίζα. Λοιπόν, βγάλ' τα πέρα μόνος τώρα. Ο γιος του Μιχάλη. Τι είναι η ζωή. Γι' αυτό το συμπάθησα από την πρώτη στιγμή. Μα τι έχει γίνει, μαμά? Ο Μιχάλης με αγαπούσε. Κι εγώ τον αγαπούσα. Ήταν ένα πολύ καλό παιδί. Είναι απίστευτο, δηλαδή, πώς τα θυμάμαι όλα αυτά. Δηλαδή, πιο πολύ θυμάμαι αυτά από ό,τι θυμάμαι τι έκανα σήμερα, χτες, προχτές. Δηλαδή, είναι όλα τόσο καθαρά μέσα στη μνήμη μου. Ναι, τι έγινε? Μ' αγαπούσε ο Μιχάλης και... κι εγώ τον αγαπούσα. Ήταν πολύ καλό παιδί. Ήταν δουλευταράς, άξιο παιδί. Τέλειωνε το σχολείο και πήγαινε στο καφενείο. Πήγαινε στη λαϊκή, έφυγε στο δρόμο. Οι γονείς μου το θέλαν πάρα πολύ. Τη μέρα που ήταν να αραβωνιαστούμε, στο πατέρα σου με ζήτησε με ένα αμάξι. Τα χάσα. Δεν υπήρχαν αμάξια τότε. Στην γειτονιά δεν είχε κανείς αμάξι. Ήταν πάρα πολύ όμορφος. Δεν είχε δείξει ποτέ τίποτα. Δεν ήξερα τι να κάνω. Θυμάμαι η μακαρίτισσα η μάνα μου. Μου είπε να ακούσω την καρδιά μου. Ο πατέρας μου μου είπε να πάρεις τον Μίλτο να ζήσεις καλά. Αυτό έκανα. Τον αγάπησα τον πατέρα σου. Τον ερωτεύτηκα πάρα πολύ. Και όταν ήρθε ο Μιχάλης να με ζητήσει, του είπε ο πατέρας μου
Το δώσαμε το κορίτσι. Στεναχωρήθηκα, τσιλυπήθηκα πάρα πολύ πραγματικά. Έμαθα ότι για ένα μήνα κλείστηκε στο δωμάτιό του και δεν βγήκε. Έχω να τον δω από τότε. Δεν το μετανιώνω. Πραγματικά τον αγάπησα τον πατέρα σου πολύ και έκανε ό,τι μπορούσε για να είμαι ευτυχισμένη. Ό,τι μπορούσε. Όταν τελειώσει, τι θα κάνεις? Θα πάω στην επαρχία. Εκεί η ζωή είναι πιο όμορφη, οι άνθρωποι πιο απλοί. Σε γνωρίζουν όλοι, τους γνωρίζεις όλους. Εγώ λέω να κάνω ένα θερμοκήπιο. Καλό ακούγεται. Εντάξει. Τα βράδια, τι κάνεις? Τίποτα. Βγαίνω για κανένα καφέ με καμιά φίλη. Χώρισα πριν 2 μήνες με το δικό μου. Δεν θα με ρωτήσεις γιατί? Όχι. Γιατί? Γιατί δεν θέλω να γίνω αδιάκριτος. Συνήθως οι άντρες τα ρωτάνε αυτά. Εγώ δεν τα ρωτάω. Τον έπιασα με μια άλλη. Έπειτα έφυγε και για φαντάρος. Οι φίλες μου λένε πως έτσι είναι οι άντρες και ότι θα πρέπει να τον συγχωρήσω για πρώτη φορά. Εγώ όμως δεν μπορώ. Καθένας πρέπει να κάνει αυτό που πιστεύει, αυτό που αισθάνεται. Εσύ? Εγώ τη δουλειά στο ανθοπολείο. Κάνω ποτό με τους φίλους. Αυτά. Δεσμό δεν έχεις? Όχι. Γιατί με κοιτάς έτσι? Μου κάνει εντύπωση. Γιατί? Επειδή είσαι πολύ ωραίο παιδί. Α, και τι σημαίνει αυτό? Θα σου τυπεύθουν πολλά κορίτσια. Το να πας με ένα κορίτσι είναι το πιο εύκολο πράγμα. Το να το πιστέψεις είναι το δυσκολότερο. Γιατί λένε ψέματα? Δεν αλλάζουμε θέμα. Όπως θες. Πες μου για το θερμοκήπιο που θέλεις να φτιάξεις. Φέρω ένα παυσίπονο και ένα ποτήρι νερό. Το κεφάλι μου πάει να σπάσει. Τι έγινε, πήγες? Πήγα. Ο ίδιος και απαράλλαχθος, όπως ήταν. Έχουν ασπρίσει βέβαια λίγο τα μαλλιά του, αλλά ο ίδιος άνθρωπος. Θέλει να κάνει τον αρχηγό. Να κανονίζει τους πάντες. Έτσι ήταν και στην ομάδα. Θυμάμαι μια φορά. Είχαμε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, το οποίο κερδίσαμε βέβαια. Αλλά βγήκε βρώμα ότι λάδωσε τους διαιτητές. Αλλάζει, παιδί μου, άνθρωπος. Πρώτα βγαίνει η ψυχή και μετά το χουί. Και τι σου είπε? Πήγαινε, φέρε μου το παυσίπονο τώρα και σταμάτα τι σου είπε και τι σου είπε. Ορίστε. Πες μου, βρε Μιχάλη μου, τι σου είπε, θα με σκάσεις? Εκεί εσύ. Τι να μου πει. Παιχνίδια παίζει ο άνθρωπος. Μου λέει, ας μην το βάζεις στα πόδια ο Σπύρος. Ας με νίκαγε. Άκου τώρα. Να νικήσει ο Σπύρος τον Ορφανό. Πώς γίνεται αυτό τώρα, μου λες? Αυτό σου είπε. Ναι. Και με 2 λόγια για να τελειώνουμε. Μου έδωσε να καταλάβω ότι δεν πρόκειται να αφήσει ούτε την κόρη του, ούτε τα χρήματά του στο Σπύρο. Και τι ζήταγε δηλαδή από το παλικάρι μας? Πες μου κι εσύ. Εκεί στο τέλος της κουβέντας ήρθε και αυτή. Ποια? Η κόρη του. Και τι είπε? Τίποτα. Ρωτούσε να δει τι συνέβη. Εσύ γιατί κρυφακούς? Πήγαινε στο δωμάτιό σου. Τσακίδια! Γιατί δεν μου είπες ότι είναι εδώ εγώ? Και εσύ γιατί δεν μου είπες ότι τον εγνώριζες? Τι να σου πω. Μια ιστορία από τα παιδικά μας χρόνια. Ναι, αλλά δεν μου το έχεις πει ποτέ. Δεν σου το είπα. Όλα θα στα λέω. Τι να κάνουμε τώρα? Πάρε μου το κεφάλι. Άκου τώρα και το τελευταίο να πάθεις εγκεφαλικό. Τι είναι πάλι? Ο πατέρας του Σπύρου ήταν ερωτευμένος με τη μητέρα μου. Σιγά, θα πνιγεί, σιγά. Σιγά. Με αυτά που ακούω. Και μάλιστα ήταν να αραβωνιαστούνε. Και την ημέρα του αραβώνα πήγε ο πατέρας μου με το αμάξι του και την έκλεψε. Ακούγεται σαν παραμύθι. Ακριβώς. Συγγνώμη, ο πατέρας σου ήξερε ότι ο Σπύρος είναι ο γιος του Μιχάλη? Όχι, όχι, δεν ήξερε. Δεν ήξερε. Ξέρεις όμως τι του είπε? Τι? Ας με νίκαγε ο Σπύρος να την πάρει την κόρη μου.
ο Σπύρος να νικήσει τον ορφανό. Ναι, ναι, αυτό που άκουσες. Γιατί λέει η περιουσία του πρέπει να πάει στα χέρια ανθρώπων ικανών. Και φυσικά διαλέγει τον Πέτρο. Τώρα εσύ γιατί τρώγεσαι? Ήσυχη ήμουνα. Αλλά με αυτό που έγινε αναστατώθηκα πάλι. Αφού παντρεύεσαι τον Πέτρο, γιατί ξύνεις την πληγή? Δεν έπιασες τον Σπύρο με τη Σάντι, ε? Ναι. Ε, τότε τι τρώγεσαι? Δεν ξέρω. Άντρας είναι, λέω, μπορεί να ήθελε να... Τι? Δεν ξέρω πώς λειτουργούν οι άντρες, είναι παράξενες μηχανές. Ναι, αλλά την προηγούμενη του είχες πει ότι δεν παντρεύεσαι. Ε, ακριβώς αυτό είναι που με τρελαίνει και εμένα. Γιατί αν ήμασταν μαλωμένοι τουλάχιστον, όπως τότε με το Μάνο και τις φωτογραφίες και όλο αυτό, κάπως μπορεί να το καταλάβαινα. Αλλά τώρα ήμασταν μια χαρά, ήμασταν μέσα στον έρωτα. Δεν δικαιολογείται. Να σου πω κάτι, επειδή σας ξέρω και τους δύο. Για πες. Ότι δεν πρέπει να παντρευτείς τον Πέτρο. Όταν είσαι με τον Σπύρο, είσαι πραγματικά ευτυχισμένη. Εγώ τα τίναξα όλα στον αέρα με αυτό τον απατεώνα που με κορόιδεψε. Και πρέπει να κάνω κι εγώ το ίδιο. Ο Σπύρος δεν είναι απατεώνας. Ο Σπύρος αγαπάει. Θέλω να σου πω κάτι, αλλά μην με δώσεις. Πού? Στον μπαμπά. Τι έγινε? Θα σου πω όλα, ορκίσου, δεν πρόκειται να πεις τίποτα. Σε παρακαλώ, Σπύρο, δεν... Έλα ρε εγώ, ορκίσου, παιδιά είμαστε. Πήγε και βρήκε τον ορφανό. Τι έκανε? Αυτό που άκουσες. Γιατί? Δεν έχω ιδέα. Φαίνεται ότι γνωριζόντουσαν από παλιά. Τον άκουσα που το λέγει στη μαμά. Και δεν μας είπε τίποτα? Αυτό το λέει και η μαμά, γιατί δεν μας είπες τίποτα. Τέλος πάντων, και έλεγε ότι πάντα τέτοιος ήταν ομίλητος και ότι πιο παλιά τα ίδια έκανε και ότι λάβανε διαιτητές όταν παίζανε ποδοσφαιράκι και δεν ξέρω τι. Δεν τα πιστεύω αυτά την πλέστερα. Καταρχήν ήξερε. Ήρθε η Λίζα από το σπίτι. Δεν θα έλεγε κουβέντα? Κάτι δεν πάει καλά. Αυτό λέω κι εγώ. Και τι δεν μας το είπε? Θα σε επηρεάζει να το στριμώξω. Έλα ρε Σπύρο. Έλα, σε παρακαλώ, μου το υποσχέθηκες. Είδε και τη Λίζα. Τώρα αυτό γιατί μου το κάνει? Τι σου κάνουμε? Δεν καταλαβαίνεις. Προσπαθώ να ξεχάσω την ιστορία. Προσπαθώ να συνηθίσω στην ιδέα ότι δεν θα την ξαναδώ. Και κάθε τόσο έρχεται κάποιος και μου λέει το όνομά της. Νομίζω ότι μου είναι εύκολο. Τι έγινε? Ευχαριστώ. Τίποτα. Εσύ να ετοιμάζεσαι για την εκκλησία. Έλα, μωρέ το αγοράκι μου. Δουλεύει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Καιρός να δουλέψεις και πουλτό. Ενώ εσύ την Πέμπτη σε φοιτητριούλες. Όπα! Δεν το πιστεύω. Για λέγε, δεν υπάρχει πρόσωπο. Τίποτα. Βλακίες, μωρέ. Πιστεύεις, σου λέω, Κώστας. Κουκλίτσα ένα. Κουκλίτσα. Μπράβο, βρε! Να πεταχτώ με τον περίπτερο. Θέλετε τίποτα, τσιγάρα? Τσίχλες. Συγγνώμη, τι να πω, αυτός που πέρασε με έσπρωξε. Ε, να μην κυκλοφορείς με ένα ποτήρι ποτό στο χέρι σαν μπεκρής. Τι κάνεις εκεί πέρα? Θέλω να σου αγοράσω ένα άλλο. Δεν χρειάζεται. Στη γειτονιά μας, γιατί από ό,τι κατάλαβα δεν είσαι από εδώ. Ό,τι ζημιές κάνουμε, τις πληρώνουμε. Άρε, Σπύρο. Τη ζημιά αυτή τώρα εδώ ποιος θα την πληρώσει, μου λες? Όχι εσύ, βέβαια. Εσύ διασκεδάζεις με τη Σάντι. Εγώ θα την πληρώσω. Δεν υπάρχει νύχτα που να μην σε σκέφτομαι. Και τη Σάντι. Είσαι τόσο ηλίθια. Πρώτη φορά με λένε ηλίθια και δεν με πειράζει καθόλου. Δώσε κι άλλες λεπτομέρειες. Δεν υπήρξε ποτέ Σάντι. Αυτό ήθελα να σου πω. Ποτέ. Τόσο πολύ να σε πιστέψω. Αλλά ήταν μισόγυμνη. Μόνη της τα έβγαλε. Μάλλον μου την είχαν στημένη. Εσένα, ποιος σε ειδοποίησε? Δεν θα σου απαντήσω. Γιατί μπορεί και να έχεις δίκιο να με λες ηλίθεια. Δεν μπορώ να σε βγάλω από το μυαλό μου. Έχω ένα κόμπο συνέχεια που μου κόβει την αναπνοή.
Δεν μπορώ να πω ότι με πειράζει. Μάλλον χαίρομαι. Ναι, αγάπη μου. Γιατί δεν έβγαινες να σου μιλήσω? Γιατί είχα τρελαθεί. Μόλις την είδα αυτή ντυμένη έτσι, τρελάθηκα. Μας την είχαν στήσει, δεν το καταλαβαίνεις. Όταν έφυγες, της έδωσε μια σφαλιάρα και έτρεξε ένα ευρώ. Τι τους έχουμε κάνει και γίνονται όλα αυτά? Σήμερα ξέρεις ότι ο πατέρας σου πήγε στο γραφείο του δικού μου? Ναι, μου το είπε εγώ. Τι ήθελε? Τώρα, αν σου πω, δεν θα το πιστέψεις. Τι? Ο πατέρας σου ήταν αραβωνιαστή τη μητέρα μου. Τι? Αυτό που άκουσες. Και τη μέρα του αραβώνα πήγε ο πατέρας μου με ένα αυτοκίνητο και την πήρε. Κάτσε. Κάτσε, γιατί δεν μπορώ να καταλάβω τίποτα. Μα δεν μου έχει μιλήσει ποτέ γι' αυτό. Κι εγώ με τη μητέρα μου μίλησα. Ο πατέρας σου. Το ήξερε? Όχι. Δεν νομίζω. Κοίτα που έχουμε μπλέξει. Χειρότερα δεν γίνεται. Διάβασα για το γάμο σου. Κατάλαβα. Η γογό πότε παντρεύεται? Αυτή την Κυριακή. Θες να έρθεις? Θέλω, αλλά άσε μη γίνουν χειρότερα τα πράγματα. Χειρότερα από τι? Δεν ξέρω πια, τα έχω χαμένα τελείως. Γιατί να γίνεται αυτό, ρε Σπύρο? Γιατί από την αρχή που βρεθήκαμε όλο κάποιοι μπαίνουν ανάμεσά μας? Τι τους έχουμε κάνει δηλαδή? Θα τον παντρευτείς? Μη με ρωτάς, αγάπη μου, τώρα. Μη με ρωτάς. Άσε με να κοιμηθώ ήσυχη σήμερα. Σ' άκουσα τώρα και νιώθω καλά. Χωρίς εσένα στη ζωή μου δεν βρίσκω νέο να κάνω τίποτα. Σ' αγαπάω. Κι εγώ σ' αγαπάω. Καληνύχτα. Καληνύχτα, αγάπη μου. Αλλά εσύ δεν έπρεπε να έρθεις με την ύφη. Κανονικά ναι. Αλλά εσύ θα έμενες μόνος. Ασυνόδευτος. Τώρα θα γίνουμε πραγματικά αδέρφια, ε. Γιατί πριν δεν ήμασταν. Ναι, απλά θα είναι τώρα λίγο πιο... με τη βούλα. Με τη βούλα. Αδερφέ μου, με τη βούλα. Ξέρεις τι μου αρέσει εσένα? Υπάρχει κάτι που σε εντυπωσιάζει σε μένα? Ναι. Το ότι άρχισε να δουλεύει σαν σκύλος. Δεν το περίμενα. Ξέρω εγώ. Λες και ήθελα να αποδείξω κάτι στην κογό. Η ευθύνη είναι. Τώρα αυτό είναι καλό ή κακό? Θα δείξει. Έχω λίγο άγχος, ε. Ωχ. Ετοιμάσου. Το μετάνιωσα. Πλάκα κάνω, πλάκα. Αχ, Θεέ μου. Παραδίδω και να μου την προσέχεις. Με την ευχή μου. Εδώ κοντά θα είμαστε, μην ανησυχείτε. Άμα πει το Στεφάνι, εμένα δεν μου πέφτει πλέον λόγος. Θέλω όμως το κορίτσι μου να το κάνεις ευτυχισμένο. Ευτυχισμένο θα είναι.